Αναζητούσαν υποψήφιες νύφες από Πορτογαλία και Λετωνία, τους έδιναν αδρία αμοιβή και τους ζητούσαν να πείσουν και άλλες γυναίκες που θα φορούσαν το περιβόητο νυφικό με επιπλέον προμήθεια. Ακολούθως έρχονταν στην χώρα μας για να εξασφαλίσουν την άδεια παραμονής και έπειτα τους φυγάδευαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο τρόπος δράσης της διεθνούς εγκληματικής πείρας που άπλωσε τα πλοκάμια μέχρι και την Κύπρο. Από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, καμία κρατική υπηρεσία δεν πήρε χαμπάρι ότι η γάμη με σφραγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν φανταστική. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών είναι δικηγορικό και ταξιδιωτικό γραφείο. Εντύπωση προκαλεί δια το γεγονός ότι ουδείς στην υπηρεσία μετανάστευσης αντιλήφθηκε τα πλαστά έγγραφα που τους παρουσίαζαν για να πείσουν πως διέμεναν με τους συζύγους τους στη Δημοκρατία, γεγονός που εγείρει σωρία ερωτημάτων. Αναμένεται μεγάλο ανακριτικό έργο στο οποίο οι ανακριτές σε αυτό το διάστημα καλούνται να εξασφαλίσουν τη μαρτυρία που χρειάζεται. Την ώρα που δεν αποκλείεται να προκύψουν γενναίες εξελίξεις από την σύλληψη του φερόμενου αρχηγού του σκανδάλου. Ένα πρόσωπο στην Πορτογαλία, το οποίο συνελήφθηκε στη βάση Ευρωπαϊκού Ενταλμάτος Σύλληψης, αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να μεταβούν οι ανακριτές για να μεταφέρουν στην Κύπρο εφόσον έχει συγκατατεθεί για να εκδοθεί, ενώ το δεύτερο πρόσωπο στη Λετωνία είναι στο στάδιο της διαδικασίας κατά πόσο θα εκδοθεί ή όχι. Ήδη εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης εναντίον Κύπριου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης εταιριών όπου δηλώνονταν νύφες ως εργοδότριες, ενώ ψάχνουν και πρόσωπο που παραλάμβανε τα πλαστά τους έγγραφα από το λειτουργό μετανάστευσης.